Λοιπόν, επιστρέψαμε. Έχουμε πάντα μαζί μας την κυρία Δημοκλίδου και πάμε και στη Θεσσαλονίκη, κυρία Δημοκλίδου. Είχαμε αυτό το πραγματικά επίσης φρικιαστικό έγκλημα στην Φλόρινα, αλλά έχουμε κι άλλο ένα περιστατικό από ένα ζευγάρι από τη Ρουμανία, Χρήστος Χατζημής. Γεια σου Χρήστο, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Να ξεκινήσω από τον καυγά του ζευγαριού από τη Ρουμανία εδώ στη Θεσσαλονίκη, σε διαμέρισμα Airbnb. Είχαν ένα πολύ δυνατό καυγά, ο οποίος κατέληξε να συλληφθεί η γυναίκα, μία 45χρονη, και ο 45χρονος σύντροφός της να πάει στο νοσοκομείο. Ένας καυγάς ο οποίος κατέληξε σε μαχαίρωμα. Η γυναίκα μαχαίρωσε τον 45χρονο και στη συνέχεια ο ίδιος την κλείδωσε μέσα στο διαμέρισμα και βγήκε έξω ο ημίγυμνος, προσπαθώντας να βρει ένα ταξί για να πάει στο αστυνομικό τμήμα του Λευκού Πύργου, όπου και κατήγγειλε το περιστατικό. Όπως είπα, στη συνέχεια μεταφέρθηκε και στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Δεν ήταν ιδιαίτερα σοβαρός ο τραυματισμός του. Μάλιστα, τον δάγκωσε η κοπέλα, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας. Πάμε στο έγκλημα στη Φλόρινα, Χρήστο. Εκεί λοιπόν είχαμε ένα έγκλημα στο κέντρο της Φλόρινας, ένα ψητοπολείο. Ένας 32χρονος μπήκε μέσα στο κατάστημα και μαχαίρωσε έναν 30χρονο. Η αιτία ήταν, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ερωτική αντιζηλία. Τον μαχαίρωσε μάλιστα χωρίς να βγάλει κουβέντα. Μπήκε μέσα, τον είδε εκεί που καθόταν και πήγε και τον χτύπησε. Τον μαχαίρωσε στην κοιλιά, στο θώρακα, στα χέρια και στο πρόσωπο. Σοβαρά τον τραυμάτισε και ο ίδιος στη συνέχεια αυτοτραυματίστηκε. Να σας πω βεβαίως ότι όλο αυτό το περιστατικό έχει συγκλονίσει την κοινωνία της Φλόρινας, διότι όπως είπα έγινε στο κέντρο και μάλιστα μπροστά στα μάτια πολλών ανθρώπων. Ευχαριστούμε πολύ Χρήστο, να είσαι καλά. Πολλά περιστατικά, κυρία Δημοκλίδου. Πολλά περιστατικά βίας. Θα πρέπει να μας προβληματίζει αυτή η βία. Πολύ βία περιστατικά ενδοικογενειακής βίας. Βλέπουμε ότι μπορούν και οι άντρες να είναι θύματα, γιατί συνήθως μιλούμε για τις γυναίκες και είμαστε λίγο άδικοι ίσως μερικές φορές. Όμως υπάρχουν και αρκετοί άντρες που καταγγέλνουν περιστατικά ενδοικογενειακής βίας. Και είχαμε και το προηγούμενο 24ωρο αρκετά περιστατικά που τα θύματα ήταν άντρες και κατήγγειλαν στην αστυνομία και μάλιστα έλαβαν και την εφαρμογή του Panic Button. Και ξαναλέω, έχουμε κάποια εργαλεία στα χέρια μας, όπως είναι το Panic Button, όπως είναι τα safe houses που δημιουργήθηκαν γι' αυτόν ακριβώς τους το λόγο, για να απομακρύνεται ο ένας από τον άλλον, το θύμα από τον κακοποιητή, για κάποιες ημέρες τουλάχιστον, για να μην διατρέχει κίνδυνο, μέχρι να ολοκληρωθεί ουσιαστικά έστω η δικαστική διαδικασία. Γιατί μπορεί να υπάρξουν συνέχεια κάποιοι περιοριστικοί όροι, οπότε ο δράστης δεν θα μπορεί να πλησιάζει το θύμα. Απλώς, τώρα δεν έχει να κάνει με την αστυνομία αυτό που θα πω, αλλά μοιάζει παράδοξο ένας άνθρωπος ο οποίος καταγγέλλεται για ενδοικογενειακή βία και σκληρή ενδοικογενειακή βία από τη στιγμή που πάει στα δικαστήρια, και έχει όπλο να το κρατάει η αστυνομία 15 μέρες. Και να το επιστρέφει μετά. Και αν μιλάω στο κινητό, στο αυτοκίνητο, μου αφαιρείται το δίπλωμα και η άδεια ορθώς για 2-3 μήνες, δεν ξέρω κι εγώ πόσο είναι. Δηλαδή, ορισμένα πράγματα μοιάζουν παράδοξα. Είναι όμως, έως τρελά. Όμως. Ναι. Κύριε Κούτρα, υπάρχει συγκεκριμένη νομοθεσία. Όταν ο άνθρωπος αυτός προσκομίζει αθωτική απόφαση. Ναι, ναι. Που σημαίνει ότι κακώς κατηγορήθηκε ουσιαστικά. Μα δεν μιλάω εγώ για την αστυνομία. Μιλάω για το πλαίσιο που υπάρχει, το οποίο σε ορισμένα πράγματα μοιάζει παράδοξο, για να μην χρησιμοποιήσω κάποια άλλη έκφραση. Αλλά είναι παράδοξο να μου αφαιρείτε το δίπλωμα και η άδεια του αυτοκινήτου για 2 μήνες επειδή μιλάω στο κινητό. Ορθώς επαναλαμβάνω, για να μην γίνει κανένα παρεξήγηση. Και έστω και με την αθωτική απόφαση, αλλά έχει γίνει ένα περιστατικό, ένας άνθρωπος να χάνει το όπλο μόλις για 15 ημέρες. Δηλαδή, κάτι δεν πάει καλά. Κάτι είναι λίγο περίεργο. Για μένα. Γι' αυτό, κύριε Κούτρα, και προτείνουμε στα περιστατικά ενδοικογενειακής βίας σε κάποια θύματα, όταν βλέπουμε ότι μπορεί να υπάρξει κίνδυνος και συνέχεια, το panic button και τα safe houses. Ναι. Δεν δημιουργήθηκαν αυτά τα δύο τυχαία με την προτροπή της ελληνικής αστυνομίας. Ναι. Μπορούμε να αποφύγουμε τέτοια περιστατικά και έχουμε δει γυναίκες να σώζονται με την εφαρμογή του panic button. Σωστά. Και με την απομάκρυνση σε safe houses. Είναι πολλές οι περιπτώσεις που γυναίκες σώθηκαν επειδή απομακρυνθήκαν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχω ένα ερώτημα, κυρία Δημοκλίδου, συγγνώμη, για το περιστατικό στην Αλεξάνδρας. Αυτοί που μαχαιρώθηκαν, πυροβολήθηκαν στο κέντρο της Αθήνας.
Καταρχήν, να ξεκαθαρίσουμε ότι πρόκειται για οπαδούς της ίδιας ομάδας. Μάλιστα. Δεν μιλάμε για οπαδούς αντίπαλων ομάδων εδώ. Ναι. Ουσιαστικά είχαν συναντηθεί για να μεταβούν στο γήπεδο. Ναι. Εκεί συνέβη ο διαπληκτισμός και οι τραυματισμοί και όλο το περιστατικό. Και στη συνέχεια προσπάθησαν να μπουν στο γήπεδο προφανώς για να αποφύγουν τη σύλληψη. Όμως υπήρχαν δυνάμεις εκεί της αστυνομίας. Έχουν συλλάβει 74 άτομα. Μάλιστα, πρόκειται να επαναπροσαχθούν κάποιοι από αυτούς. Οι ανήλικοι, αν δεν κάνω λάθος, μόνο έχουν αφαιθεί ελεύθεροι. Οι υπόλοιποι κανονικά θα οδηγηθούν εκ νέου στον ανακριτή. Γεια σας, κυρία Δημοκλήδη. Καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ.